Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε τα σωστά βήματα για ένα υγιή δέρμα. Τι θα πει αυτό? Skin care routine. Αυτό θα πει. Λοιπόν, αρχίζουμε κυρίως από το πώς να κάνουμε ντεμακιγιάζ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα υγιές δέρμα, ξεκινώντας φυσικά με το γαλάκτωμα από L'Oreal, που είναι το Fine Flower, το οποίο δεν τσούζει τα μάτια, είναι εξαιρετικά μαλακό με το δέρμα και είναι για ευαίσθητα δέρματα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ενυδατώνει και καθαρίζει το δέρμα σε βάθος και μου δίνει μια αίσθηση λάμψης και φρεσκάδας. Πάμε να δούμε πώς κάνω εγώ τον ντεμακιγιάζ μου. Με το γαλάκτωμα της L'Oreal, όπως είπαμε, θα βάλω στο χέρι μου και τώρα θα γίνω μούρτζος. Θα κάνω μάλαξη στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε ό,τι υπάρχει ακόμη και μέσα στους πόρους να φύγει με αυτό το γαλάκτωμα. Τρίβω καλά και τα μάτια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το λαιμό. Έχω γίνει μούρτζος, είμαι σίγουρη. Με δύο βαμβακάκια πομπον θα πάρω το υπολείμμακ του γαλακτώματος. Αφήνω στο τέλος τα μάτια για να μην μου τζουρωθώ παντού. Δείτε πόσο πολύ έβγαλε. Και αμέσως μετά θα ποτίσω σε δύο πομπόν το αγαπημένο μου, πιστεύω ότι πραγματικά είναι το παν στην ενυδάτωση και στον καθαρισμό του προσώπου μου, το Bioderma, το H2O. Μου δίνει ενυδάτωση, μου προσφέρει την επαναφορά του pH, γιατί το δέρμα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο pH. Όταν πλαινόμαστε με σαπούνια, αφυδατώνουμε το δέρμα, άρα δεν έχει το συγκεκριμένο pH που πρέπει να έχει ένα δέρμα. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Και περνάμε όλο το πρόσωπο. Τρίβουμε καλά, να φύγει ό,τι υπάρχει μέσα στους πόρους. Και στο λαιμό. Και τα μάτια, δεν τζούζει καθόλου, είναι νερό μισελέρ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρόσωπό σας, πραγματικά. Έβγαλε άλλο τόσο. Και τώρα θα σας δείξω άλλα δύο tips που κάνω εγώ μία φορά το μήνα τουλάχιστον για να είναι το πρόσωπό μου φρέσκο. Αμέσως μετά χρησιμοποιώ από την Fresiderm το Facial Scrub. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για μια απολέπιση, για να αναζωογονηθεί το δέρμα, για να δείχνει πιο λαμπερό. Και όταν είμαστε σε μια μικρή ηλικία, ναι μεν, το δέρμα κάνει από μόνο του απολέπιση, αλλά καλό θα ήταν μια φορά το μήνα να κάνετε κι εσείς μόνοι σας μια απολέπιση. Αν είμαστε άνω των 30, καλό θα ήταν και μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε απολέπιση. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το δέρμα από μόνο του πάβει σιγά σιγά να κάνει την απολέπιση που πρέπει, οπότε θα του δώσουμε μια αναζωογόνηση. Αμέσως μετά από Fresiderm χρησιμοποιώ τα Hydrating Eye Patch. Πραγματικά, παιδιά, βοηθούν στους μαύρους κύκλους, βοηθούν στην ενυδάτωση, μειώνουν τις λεπτές ρητίδες. Τα φοράς όλο το βράδυ, εγώ τα προτείνω σε νύφες, τα προτείνω όποιος μου λέει ότι έχει μαύρους κύκλους. Με βοηθάνε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δροσερά. Πάμε να δούμε πώς είναι. Αυτό μέσα περιέχει 4 φακελάκια των ζευγαριών, ένα ζευγάρι, συγγνώμη. Είναι έτσι. Και τα βάζουμε κάτω από τα μάτια.
Είναι έτσι μέσα από τη συσκευασία. Και τα παίρνουμε. Κοιτάμε προς τα πάνω. Και τα βάζουμε στα μάτια. Είναι σαν τζέλ. Και θα μπορούσατε να τα βάλετε και στο ψυγείο. Για να είναι ακόμη πιο δροσερά. Και είναι πραγματικά τέλεια. Τώρα είναι πολύ περίεργο να σας μιλάω έτσι. Αλλά είναι τέλεια. Κάθε φορά που τα φοράω και ξυπνάω το πρωί, το μάτι μου από κάτω είναι κάτασπρο. Είναι τέρμα ενυδατωμένο, γιατί ο μαύρος κύκλος, κακά τα ψέματα, θέλει η ενυδάτωση. Και είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα όταν θέλω να φαίνονται ξεκούραστα τα μάτια μου. Τα βγάλω τώρα, δεν θα σας μιλάω έτσι, σαν τη χαζή. Επειδή θα σας άρεσε και το ξέρω, θα σας δείξω και πώς κάνω τα μαλλιά μου κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Βγάζω αυτή τη στέκα, την ωραία. Λοιπόν, τώρα επειδή είναι καρέ, τα χωρίζω σε δύο κοτσιδάκια εγώ. Λοιπόν, πιάνω την πρώτη τούφα από εδώ πάνω και τη δεύτερη από εδώ κάτω και τα γυρνάω. Και όλο παίρνω μία ακόμα τούφα και άλλη μία. Και άλλη μία πιο κάτω. Και άλλη μία πιο κάτω. Και συμπληρώνω. Μέχρι να φτάσω κάτω. Και τώρα εδώ που είμαι, παίρνω ένα λαστιχάκι, τα πιάνω. Παλιά, που τα μαλλιά μου ήταν μακριά, τα έκανα μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή την άκρη, και μετά τα πιάνω με τσιμπιδάκι στην άλλη άκρη. Θα κάνω το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Θα το πιάσω στην άκρη. Και τώρα έγινε τρελοκοτσιδού λίγο. Θα πιάσω μία πίσω. Τέλος, θα φιξάρω με ένα fix and spray το Bear With Me by NYX, το οποίο είναι ένα multitasking spray. Βοηθάει σαν primer, βοηθάει πριν, βοηθάει μετά, βοηθάει παντού σε όλο το μακιγιάζ, μπορείς να το βάλεις και για να δροσιστείς ακόμα. Έχει φρούτα μέσα και προσφέρει ενυδάτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε like από κάτω, αφήστε μου ένα σχόλιο, να μου πείτε τι γνώσεις έχετε εσείς, να μου πείτε τις δικές σας απορίες, να μου πείτε αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο, να κάνουμε με μάσκες, να κάνουμε με διάφορα τέτοια προϊόντα που είναι ομορφιάς και περιποίησης και όχι μόνο make-up, γιατί κυρίως κάτω από ένα make-up το πιο σημαντικό είναι η βάση. Οπότε πρέπει να έχουμε μια σωστή βάση με σωστά δομημένα στοιχεία και να έχουμε ένα ενυδατωμένο πρόσωπο. Σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!